Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Τα τραύματά μου με κρατούσαν μακριά από άνδρες μέχρι που ερωτεύτηκα έναν παντρεμένο. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και διδακτική. Θέκλα μου αγαπημένη, λέει η φίλη. Τελευταία φορά που σου έγραψα ήμουν καινούρια στο κανάλι και από σεβασμό σου απευθύνθηκα στον πληθυντικό. Πλέον όμως, μετά από 1,5 χρόνο, όπως και οι περισσότερες συνδρομητές σου, σε νιώθω τόσο κοντά μου, ίσως και σαν τη μάνα που δεν είχα ποτέ, αγάπη μου. Έχω μητέρα, αλλά δεν πήρα ποτέ αγάπη, γι' αυτό και τραβάω αυτά που τραβάω. Τον τελευταίο καιρό περνάω απελπιστικά δύσκολα. Νιώθω ότι πνίγομαι και ψάχνω σωτηρία. Αυτό με έσπρωξε για άλλη μια φορά σε σένα. Αν δεν έχεις χρόνο να διαβάσεις, θα το σεβαστώ απόλυτα και εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Αν πάλι έχεις, ετοιμάσου για ακόμα μια ιστορία μιας γυναίκας που αγαπάει πολύ. Σου είχα γράψει κάποια πράγματα περί σώματος και αυτοεικόνας πριν ακριβώς ένα χρόνο και σου είχα πει ότι είχα ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. Αυτές οι δυσκολίες να αποδεχθώ τον εαυτό μου όπως είναι έχουν βελτιωθεί. Όμως δεν ξέρω πραγματικά αν υπεύθυνη γι' αυτό είναι η ψυχοθεραπεία ή η προσοχή ενός άνδρα. Εδώ θέλω να διαβάσω αυτό που μου στείλε η φίλη πέρσι. Μου έγραψε ένα χρόνο πριν. Αφορμή για αυτό το μήνυμα αποτέλεσε το βίντεο που ανεβάσατε προχθές με τίτλο «Μπορώ εγώ τώρα σε αυτή την ηλικία και μετά από τόσα χρόνια εποχής να βρω σύντροφο» και το οποίο μόλις παρακολούθησα κατευθείαν σκέφτηκα. Αυτό βγήκε για μένα. Παρότι είμαι 26 ετών και όχι γύρω στα 50 που είναι η κυρία που επικοινώνησε το πρόβλημά της, νιώθω ακριβώς όπως αυτή. Άρα η φίλη φέτος είναι 27, πέρσι ήταν 26. Θα σας φανεί αστείο, πιστεύω, αν σας πω ότι δεν ταυτίστηκα τόσο με την πρώτη κυρία, όσο με τη γιαγιάκα που αναφέρατε στο τέλος που ήταν 70 χρονών και ακόμα παρθένα. Δεν είμαι 70, αλλά τον τελευταίο καιρό φοβάμαι πως θα φτάσω τα 70 και ακόμα δεν θα έχω κάνει σεξ. Είχα κάποιες λίγες σεξουαλικές εμπειρίες, κυρίως στο Λύκειο, αλλά ποτέ ολοκληρωμένες. Αν εξαιρέσεις ένα φιλί σε ένα πάρτι πριν 3 χρόνια που ήμουν μάλιστα πολύ μεθυσμένη, έχω να συναναστραφώ σεξουαλικά με κάποιον από το 2012, ακριβώς πριν να φύγω για σπουδές. Δεν έχω κάνει ποτέ σχέση, παρόλο που είναι κάτι που το επιθυμώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ένιωθα από παιδί πολύ έντονη την επιθυμία να ερωτευτώ. Αυτό, το να νιώθουμε από παιδιά πολύ έντονα την επιθυμία να ερωτευτούμε, συνήθως πάει πακέτο με μια είτε κακοποιητική παιδική ηλικία, είτε παραμελημένη παιδική ηλικία. Αυτή η επιθυμία δεν έχει φύγει ποτέ και ο τρόπος που ασυνείδητα την αναπληρώνουν από την εφηβεία είναι φαντασιακά με έρωτες εντός εισαγωγικών, με διάσημους ηθοποιούς κτλ. Άρα κάνεις φαντασιακούς έρωτες εφηβικού στυλ, ανεκπλήρωτους, φαντασιακούς. Με ελκύουν λίγοι άνδρες και μετά από αυτοπαρατήρηση έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα τελευταία χρόνια νιώθω μεγάλη έλξη μόνο προς άνδρες που δεν μπορώ να έχω. Παραδείγματος χάρη είναι οι δύο τελευταίοι, ο ένας μένει μόνιμα πολύ μακριά από την Ελλάδα και ο άλλος είναι ένας παντρεμένος από τη δουλειά. Ίσως επειδή στην πραγματικότητα φοβάμαι να κάνω σχέση, δεν το γνωρίζω ακόμη. Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές προσπάθησα να διεκδικήσω κάποιον, κατέληξα βαθιά πληγωμένη. Είμαι σίγουρη ότι οι λόγοι που δεν μπορώ να κάνω σχέση είναι πολλοί. Θα επικεντρωθώ όμως σε αυτόν που αισθάνομαι εγώ να με εμποδίζει στη ζωή μου από τότε που άρχισα να γίνομαι γυναίκα. Και αυτός δεν είναι άλλος από τα κιλά. Είχα παρακολουθήσει και το live σας στις 5 Σεπτεμβρίου του 2020, όπου γινόταν συζήτηση για δίαιτες. Και μετά από ένα σχόλιο μου, με είχατε προτρέψει να σας στείλω μήνυμα ώστε να κάνετε βίντεο σχετικό με αυτό το θέμα. Η ιστορία μου με τα κιλά είναι μακριά και πολύπλοκη. Αν την κατέγραφα, αυτό το ήδη μεγάλο μήνυμα θα μετατραπόταν σε επιστολή, γι' αυτό θα επικεντρωθώ στο Zoom και στο τώρα. Ως παιδί ήμουν αδύνατη. Άρχισα να παχαίνω μετά την περίοδο λόγω ορμονικών προβλημάτων. Από τότε μεγάλωσα με την πεποίθηση ότι αν δεν χάσω τα κιλά, δεν θα αρέσω και δεν θα είμαι ποτέ ευτυχισμένη. Πεποίθηση που ενισχυόταν από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον. Μετά από πολλά προβλήματα υγείας και πολλές απώλειες και επανακτήσεις κιλών, σήμερα έχω χάσει πολλά, μου έχουν μείνει ωστόσο αρκετά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω πλέον κίνητρο να χάσω, γιατί βλέπω ότι το σώμα μου έχει καταστραφεί από ραγάδες, χαλάρωση και υπερίσσια δέρματος. Έτσι και να φτάσω τα ιδανικά κιλά και πάλι δεν θα αγαπώ το σώμα μου και δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα να το αλλάξω,
εφόσον δεν έχω χρήματα για πλαστική και ούτε προβλέπεται να τα αποκτήσω μέσα στην επόμενη δεκαετία που είναι τα χρόνια της νεότητάς μου. Τον τελευταίο χρόνο έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, καθώς έχω πολλά τραύματα που με έχουν κρατήσει στάσιμη σε όλους τους τομείς της ζωής μου τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μέχρι τώρα πηγαίνει καλά η ψυχοθεραπεία και με έχει βοηθήσει ως προς την αυτοπαρατήρηση και την αυτογνωσία. Κάποια πράγματα όμως, όπως το να δεχτώ το σώμα μου όπως είναι και να το αγαπήσω, ώστε να προχωρήσω και σε ερωτικές σχέσεις, μου φαίνονται ακόμη πάρα πολύ δύσκολα. Ελπίζω μια μέρα να φτάσω εκεί. Αυτό το μήνυμα το είχε στείλει η κοπέλα ένα χρόνο πριν. Και είναι ξεκάθαρο σε αυτό το μήνυμα ότι η σχέση της με το σώμα της δεν είναι καλή, δυσκολεύεται να αποδεχθεί το σώμα της όπως είναι και αυτός είναι ένας από τους λόγους ο οποίος την κρατάει μακριά από τη δημιουργία ερωτικής σχέσης. Πέρσι στα 26 της χρόνια δεν είχε κάνει ακόμη ολοκληρωμένη ερωτική σχέση. Πάμε στο σήμερα. Σου είχα γράψει κάποια πράγματα περί σώματος και αυτοεικόνας πριν ακριβώς ένα χρόνο και σου είχα πει ότι είχα ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. Αυτές οι δυσκολίες να αποδεχθώ τον εαυτό μου όπως είναι έχουν βελτιωθεί. Όμως δεν ξέρω πραγματικά αν υπεύθυνη γι' αυτό είναι η ψυχοθεραπεία ή η προσοχή ενός άνδρα. Και εδώ έρχεται το κομμάτι του ότι η ερωτική μας αυτοεκτίμηση και η αυτοεικόνα μας ανεβαίνει όταν δεχθούμε επιβεβαίωση, ερωτική επιβεβαίωση από ένα πρόσωπο του φίλου που μας ελκύει. Δηλαδή αν είμαστε μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα και δεχθούμε ερωτική επιβεβαίωση από έναν άνδρα, τότε θα ανέβει και η σωματική μας αυτοεκτίμηση και η αυτοεικόνα μας. Σου είχα αναφέρει πέρσι πολύ φευγαλαία για έναν παντρεμένο στο χώρο της εργασίας μου. Τότε απλώς μου άρεσε πολύ επιφανειακά. Μέσα σε αυτό το χρόνο όμως τον ερωτεύτηκα. Δεν ξέρω αν είναι έρωτας τόσο όσο ένα άρρωστο κόλλημα. Εγώ προς το δεύτερο τίνω, προς το κόλλημα. Πριν γνωρίσω αυτόν, αν μου έλεγε κάποιος ότι θα θέλω να κάνω κάτι με κάποιον παντρεμένο, θα γελούσα και θα του έλεγα ότι δεν είμαι τόσο χαζή ώστε να πέσω σε αυτή την παγίδα. Να όμως που έπεσα. Πρόκειται για καθαρή περίπτωση παίχτη και μάλιστα από τους πολύ καλούς. Στην αρχή δεν το είχα καταλάβει γιατί έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά και δεν την πέφτει σε κοπέλες. Εγώ θα έλεγα δεν την πέφτει φανερά σε κοπέλες. Θα πει κάποιο κομπλιμέντο, ένα βλέμμα, ένα υπονοούμενο με τρόπο που δεν θα σε προσβάλλει και ούτε θα σου φανεί γλιώδης και πεινασμένος. Είναι όμορφος και έχει πολύ τραβηχτικό χαρακτήρα, χιούμορ, επικοινωνιακός, έξυπνος. Όλα τα στοιχεία για να πέσει στην παγίδα. Έτσι έπεσα κι εγώ χωρίς να καταλάβω πώς και τι. Ομολογώ το φλερτ το άρχισα εγώ. Ή νομίζεις πως το φλερτ το άρχισες εκεί. Εφόσον ο τύπος είναι ένας τόσο έμπειρος παίχτης, πολύ πιθανόν να σου δώσει όλα τα σήματα ώστε να ξεκινήσεις εσύ το φλερτ. Πολύ αυθόρμητα και πολύ δειλά, ειλικρινά, χωρίς να έχω σκοπό για κάτι πάνω από φλερτ. Ήμουν σε φάση που για πρώτη φορά ένιωθα έτοιμη να έρθω λίγο σε επαφή με τους άνδρες, να θυμηθώ πως είναι το ερωτικό παιχνίδι μετά από πολλά χρόνια και μου βγήκε πολύ έντονα προς αυτόν. Ήταν μια πολύ μικρή και αθώα κίνηση, ένα μπαλάκι που αν το έπιανε ο άλλος θα μπορούσε να ξεκινήσει παιχνίδι. Για αρκετούς μήνες είχε τον μπαλάκι χωρίς να κάνει κάτι. Ώσπου μια μέρα το πέταξε πίσω. Ήταν η πρώτη φορά που πήρα επιβεβαίωση από έναν άνδρα που όχι απλά αρέσει σε μένα, αλλά μετράει πάρα πολύ σαν άνδρας αντικειμενικά και αυτό εκμεταλλεύεται ο τύπος, ε? Αυτό για μένα ήταν αιτία γιορτής. Ένιωσα για πρώτη φορά γυναίκα μετά από σχεδόν δεκαετία. Άμα μένουμε μόνοι μας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τότε πέφτει η ερωτική μας αυτοεκτίμηση και μετά πέφτουμε πάρα πολύ εύκολα στην παγίδα. Να εντυπωσιαστούμε, να ενθουσιαστούμε γιατί κάποιος παίχτης ή κάποια παίχτρια μας έχει ρίξει τον μπαλάκι. Κάπου εκεί, πολύ ενδιαφέρον αυτό, ήταν που ξαφνικά σταμάτησα να ψυχοεκπαιδεύομαι, χωρίς να σταματήσω την ψυχοθεραπεία βέβαια. Σταμάτησα να βλέπω βίντεο. Σταμάτησα να βλέπω και βίντεο σου, χωρίς να έχω επίγνωση τότε του γιατί. Σταμάτησες να βλέπεις τα βίντεο, γιατί αν συνέχισες να τα βλέπεις, θα είχες λόγους για να μην συνεχίσεις αυτό το φλερτ. Γι' αυτό σταμάτησες να τα βλέπεις. Τώρα καταλαβαίνω ότι το πιθανότερο είναι ότι ήξερα ότι μετά από αυτά θα έβλεπα όλους τους λόγους που πρέπει να μείνω μακριά του. Ενώ εγώ είχα τεράστια ανάγκη για αυτή την επιβεβαίωση αυτό το παιχνίδι. Όμως κάτι που ξεκίνησε ως κάτι θετικό, τίποτα παραπάνω από παιχνίδι,
σταδιακά από τη μεριά μου γινόταν εξάρτηση. Και τι άλλο θα γινόταν, κορίτσι, μάμα είσαι 27 χρόνων και ακόμη δεν έχεις αγαπήσει και δεν έχεις αγαπηθεί και δεν έχεις νιώσει γυναίκα. Εννοείται ότι θα γινόταν εξάρτηση. Ενώ στην αρχή ένιωθα καθαρά σωματική έλξη μόνο, άρχισαν σιγά σιγά να αναπτύσσονται συναισθήματα μόνο από τη μεριά μου, από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα μεταξύ μας πέρα από το φλερτ. Συνέχισα να κάνω ψυχοθεραπεία και να βελτιώνομαι. Αυτό όμως το θέμα δεν έχει βελτιωθεί. Αντιθέτως, όσο πάει, χειροτερεύει. Μου έφυγε για ένα μικρό διάστημα όταν έμαθα ότι μάλλον έχει μπλέξει με μια άλλη συνάδελφο στη δουλειά. Εκεί πληγώθηκα, αηδίασα και απομακρύνθηκα. Για ένα μήνα περίπου ήμουν πολύ καλά με τον εαυτό μου. Σιγά σιγά όμως, με την καθημερινή επαφή μου ξαναφούντουσε. Και επειδή με ρωτάτε κι άλλες, πώς καταφέρνω να ξεκολλήσω από τον συνάδελφο που δεν ενδιαφέρεται για μένα ή που είναι παντρεμένος και δεν κάνει να είμαι μαζί του, όταν βλέπεις τον άλλο καθημερινά, είναι δύσκολο. Όντως είναι δύσκολο και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και επαγρύπνηση. Γυρνώντας από την καλοκαιρινή άδεια, κατάλαβα ότι όχι απλώς δεν έφυγε, αλλά ότι όλη μου αυτοπεποίθηση στηρίζεται πλέον στη δική του προσοχή. Ξέρω πόσο άρρωστο είναι αυτό, ότι οφείλεται σε δικό μου τραύμα. Βρήκαμε με την ψυχολόγο ποιο τραύμα είναι αυτό και πώς ήρθε η ώρα να μπούμε πιο βαθιά στη ψυχοθεραπεία και να το δουλέψουμε, πράγμα που με φοβίζει πολύ. Ο Σεπτέμβριος ήταν για μένα ο πιο δύσκολος μήνας. Έγιναν πάρα πολλά πολύ απότομα. Πέρασα μεγάλες νίκες και φρικτές ήττες σε διαφορετικούς τομείς της ζωής μου. Έμαθα πράγματα για αυτό που δεν τα είχα φανταστεί ποτέ, που δεν μπορώ να αναλύσω γιατί φοβάμαι ότι θα προδώσω την ταυτότητά μου. Η ουσία είναι ότι είναι άλλος ένας νάρκισσος. Ό,τι αν κάνω κάτι μαζί του, το σίγουρο είναι πως θα πληγωθώ. Πιθανόν και θα καταστραφώ, γιατί είμαι πολύ ευαίσθητη και αυτός θα είναι ο πρώτος μου. Πέρασα κάποιες μέρες χωρίς να θέλω να το δω μπροστά μου, με τεράστιο θυμό, κάτι απίστευτα ψυχοφθόρο, γιατί είμαστε στον ίδιο εργασιακό χώρο καθημερινά. Όμως αυτός ο θυμός καταλάγιασε πολύ γρήγορα και εκεί είναι που τρόμαξα πολύ. Κατάλαβα ότι μου λείπει η επαφή μαζί του και είμαι ικανή, παρόλα τα χείριστα που έμαθα γι' αυτόν, αν μου σφυρίξει, να τρέξω κοντά του. Γιατί αυτό έχω ανάγκη. Είναι κάτι που έχω στερηθεί πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Από το φόβο μου μη φτάσω εκεί, τον έπιασα και του μίλησα. Του παραδέχθηκα ότι έχω κόλλημα μαζί του. Του εξήγησα πως αυτό συνδέεται με το δικό μου ψυχολογικό τραύμα και δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι και του ζήτησα να κόψουμε κάθε επαφή, πέρα από τα τυπικά της δουλειάς, ώστε να είναι πιο εύκολο για μένα να το αφήσω πίσω μου. Η αντίδρασή του ήταν τίμια, δεν μπορώ να πω. Παραδέχτηκε ότι και από τη μεριά του υπάρχει έλξη, αλλά συμφώνησε ότι δεν θα ωφελήσει κανέναν να γίνει κάτι μεταξύ μας. Μου ανοίχτηκε και αυτός, παραδέχθηκε πολλά κακά του, γενικώς κάναμε μια πολύ ειλικρινή κουβέντα και ήρθαμε πιο κοντά σαν άνθρωποι. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει, καθώς δεν έχω πει ποτέ φανερά σε κανέναν ότι μου αρέσει. Έχω πολύ μικρή ανοχή στη ματέωση και φόβο απόρριψης, οπότε είμαι περήφανη που κατάφερα να το ξεπεράσω. Όμως τώρα πονάω. Ο θυμός που ένιωθα έχει φύγει και έχει μείνει παράπονο. Τον βλέπω καθημερινά και σφίγγεται το στομάχι μου, πονάει η καρδιά μου. Θέλω να πάω κοντά του, να τον αγκαλιάσω και δεν μπορώ. Είναι τόσο δύσκολο γιατί γνωστικά ξέρω ότι έκανα το καλύτερο για μένα. Προστάτευσα τον εαυτό μου. Ξέρω ότι αν γινόταν κάτι μεταξύ μας δεν θα οδηγούσε πουθενά. Θα πληγωνόμουν βαθιά. Και τώρα όμως δεν πληγώθηκα. Πληγώθηκα χωρίς να ζήσω καν τον έρωτα. Οι σκέψεις που με βασανίζουν αυτές τις μέρες έχουν να κάνουν με αυτό το κομμάτι. Είναι καλύτερο να μην ζεις τίποτα από το φόβος ότι θα πληγωθείς? Να μην έχεις ερωτική ζωή, να θρηνείς για πάθη που δεν έζησες? Ξέρω, έτσι γλιτώνω πολύ πόνο, πολλά βάσανα, αλλά ταυτόχρονα δεν ζω. Τι κάνουμε εμείς που έχουμε μεγαλώσει με τραύματα? Το ξέρουμε και παλεύουμε να το ξεπεράσουμε. Στο μεταξύ δεν ζούμε? Και αν αργήσω πολύ να ξεπεράσω το τραύμα και αν δεν το ξεπεράσω ποτέ, τι θα έχω να θυμάμαι από τη ζωή μου? Μια ασφαλή μοναξιά, χωρίς χαρές, χωρίς ένταση, χωρίς ζωή στην ουσία? Αξίζει μια τέτοια ζωή? Αν έχεις κάποια απάντηση ή συμβουλή, θα με βοηθούσε πολύ. Προτού σου δώσω τη δική μου απάντηση και συμβουλή, θέλω να διαβάσω ένα σχόλιο που έχει αφήσει ένας χρήστης του καναλιού κάτω από το βίντεο με τίτλο «Η απουσία συντρόφων μπορεί να μας κάνει φορτικούς people pleasers και να δυσκολευόμαστε να κάνουμε υγιείς σχέσεις». Έγραψε ο Βασίλης Σίμαν το ακόλουθο, το οποίο το σημείωσα για να το διαβάσω. Λέει: «Αν κατάλαβα καλά, είτε φλερτάρουμε είτε μας φλερτάρουν, δεν σημαίνει αν υπάρξει ανταπόκριση να πέσουμε με τα μούτρα, μην και χαθεί η ευκαιρία.
αλλά να ερευνήσουμε προσεκτικά για τυχόν κόκκινες σημαίες και να κάνουμε πίσω αν υπάρχουν. Αν αγνοήσουμε τις κόκκινες σημαίες, μπορεί στην αρχή να ικανοποιήσουμε κάποιες ανάγκες, αλλά στο τέλος θα βγούμε χαμένοι. Μερικοί λένε εντάξει μωρέ, χώσου και ό,τι βγει, έστω να κάνεις 1-2 φορές σεξ να ξεδώσεις. Στην πράξη όμως πολλοί συμβιβάζονται και λένε αφού έστω βρήκα αυτό και ας δεν με καλύπτει από το τίποτα καλύτερα έτσι και μετά δυστυχούν. Λίγοι έχουν τα κότσια να διακόψουν αμέσως αν κάτι δεν τους κολλάει, εκτός και αν μιλάμε για κακοποιητικές ξεκάθαρες καταστάσεις. Αν σε βάθος χρόνου δεν συμβιβάσεις την ευτυχία σου, τότε θα είσαι κερδισμένος. Άλλοι λένε «μα θα μείνεις πάντα μόνος» και τα λοιπά. Εγώ λέω, λέει ο Βασίλης, να φροντίζουμε τον εαυτό μας μέσα και έξω και να τον αγαπάμε. Αν αγαπάμε εμάς, θα θέλουμε να δείχνουμε όσο καλύτερα και εξωτερικά και εσωτερικά. Εδώ είναι το σημαντικό, να επιδιώκουμε να γνωρίζουμε κόσμο και να φλερτάρουμε και να μην περιμένουμε να πέσει κάποιος κάποια από τον ουρανό. Μετά είναι νομοτελειακό ότι όσο γυρίζεις και μυρίζεις σαν το σκύλο θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Χωρίς δράση δεν έρχεται τίποτα και να έρθει αυτός που είναι αδούλευτος πιο εύκολα θα κάνει λάθος επιλογές και αν πληγωθεί αργότερα έτσι αδούλευτος και απροετοίμαστος που είναι πιο δύσκολα θα συνέλθει. Γιατί σου διάβασα αυτό που λέει ο Βασίλης? Επειδή τι γίνεται, εσύ λες το ξεκάθαρο ότι έχεις τραύματα από την παιδική σου ηλικία. Έχεις τραύματα, έχεις πληγές, τα οποία σε κάνουν να φοβάσαι να ερωτευτείς, να φοβάσαι να μπεις σε μια ερωτική σχέση, μην τυχόν και αναβιώσεις το τραύμα σου, μην τυχόν και πληγωθείς ξανά. Ένα χρόνο πριν ήσουν απολύτως βέβαιη ότι ο λόγος που δεν μπαίνεις σε ερωτική σχέση είναι γιατί έχεις περισσότερα κιλά, ή γιατί αδυνάτησες και έχεις ραγάδες, ή γιατί έχεις περίσσια δέρματος κλπ. Φέτος, που έχεις πάρει την προσοχή από έναν άνδρα που παρόλο που είναι παίχτης, γράφεις ότι είναι εμφανίσιμος και άνδρας που περνάει μπογιά του, άρα είναι ωραίος και τον θέλουν κι άλλες. Σου έχει φύγει αυτή η έγνοια για το σώμα σου και σου έχει φύγει η έγνοια ότι είσαι παχιά, ότι έχεις ραγάδες, ότι δεν έχεις ωραίο σώμα. Άρα, μια γυναίκα και ένας άνδρας που έχουν ενεργή ερωτική ζωή και που χώνουν τη μύτη τους και μυρίζουν, όπως λέει ο Βασίλης, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία του φλερτ, παίρνει και αυτή την ερωτική επιβεβαίωση, οπότε ξεπερνάει τέτοιου είδους κολλήματα ότι μα το σώμα μου δεν είναι όπως είναι αυτόν στα περιοδικά και στις ιστοσελίδες, μα τα μαλλιά μου δεν είναι έτσι, μα η εμφάνιση μου δεν είναι έτσι, μα εγώ δεν αρέσω, μα εγώ δεν είμαι ερωτικά ελκυστικό πρόσωπο. Κάποιος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία του φλερτ και ένα πρόσωπο μπαίνει στη διαδικασία του φλερτ αντιλαμβάνεται στην ουσία ότι όλοι μας έχουμε ο καθένας τη δική του ομορφιά και τη δική του ερωτική έλξη. Και όλα τα νούμερα παίζουν. Άρα φεύγει αυτό το κομπλεξιλίκι για την εξωτερική εμφάνιση, το οποίο προέρχεται από την ερωτική απειρία. Όταν παραμένουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, για μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνοι, χωρίς ερωτικό σύντροφο και χωρίς φλερτ, τότε κινδυνεύουμε. Όταν θα μας πλησιάσει κάποιος, θα βρεθεί ένα πρόσωπο στο δρόμο μας, στο χώρο της εργασίας, όπως έτυχε στη φίλη μας που έστειλε αυτή την επιστολή, που στον χώρο της εργασίας δεν μπορείς να το αποφύγεις, θα πρέπει να πας κάθε μέρα στη δουλειά σου, θα το δεις το άλλο το πρόσωπο εκεί, θα σε δει, θα σε κοιτάξει, θα φλερταριστείς, θα γίνει, κάποια στιγμή θα κολλήσεις. Τότε κινδυνεύουμε να δώσουμε με τα μούτρα και να πάθουμε μεγάλες ζημιές. Άρα, η μέση οδός είναι η καλύτερη. Να έχουμε κι εμείς την έγνοια μας, εφόσον θέλουμε να έχουμε ερωτική ζωή, να φλερτάρουμε όπου ταιριάζει. Να μην περιμένουμε να πέσει κάποιος ή κάποια από τον ουρανό, όπως μας είπε και ο Βασίλης. Να είμαστε στη ψυχοεκπαίδευση μας τακτικοί, ώστε να ακούμε και για κόκκινες σημαίες και για πράσινες σημαίες και όλα αυτά τα βίντεο που κάνουμε. Οπότε, στο πρώτο καμπανάκι, να την κάνουμε, να σταματάμε τη γνωριμία. Οπότε, αν κάποιος είναι εξαιρετικά συντηρητικός και θεωρεί ότι αν βγω με δύο άντρες και με τρεις άντρες και δεν βγω μόνο με έναν άντρα, ενώ στη χρονική διάρκεια, ξέρω εγώ, ενός χρόνου, αυτό σημαίνει ότι είμαι κακιά γυναίκα και βγω πολλά ραντεβού, σημαίνει ότι δεν είμαι φρόνιμη εντός εισαγωγικών και δεν είμαι ηθική. Αν έχουμε τέτοια κολλήματα, εννοείται ότι θα κινδυνεύουμε πολύ περισσότερο να πέσουμε στην παγίδα κάποιου παίχτη, κάποιος ο οποίος έχει τον τρόπο του να έλξει προς το μέρος του το επόμενο θύμα του. Άρα, μπαίνουμε στη διαδικασία του φλερτ,
με τις κεραίες μας ανοιχτές και σε επιφυλακή, ώστε μόλις δούμε κόκκινες. Μόλις δούμε κόκκινες σημαίες και επικίνδυνα σήματα, να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια και προστατεύουμε τον εαυτό μας από αχρίαστο πόνο. Οι σχέσεις με παντρεμένους και τα φλερτάκια με παντρεμένους είναι αχρίαστος πόνος και κόπος. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο για σχέσεις με παντρεμένους και παντρεμένες. Πάρα πολλά βίντεο. Δεν χρειάζεται τώρα να επαναλάβω όσα λέμε σε εκείνα τα βίντεο. Μπορείτε να πάτε στο κανάλι, στο αντίστοιχο playlist για την απιστία και για σχέσεις με παντρεμένους και να τα ξαναδείτε. Μην τυχόν και τα εμπεδώσουμε. Είναι αχρίαστος κόπος και αχρίαστος πόνος οι σχέσεις με ανθρώπους που είναι παίχτες, που είναι παντρεμένοι, που είναι χειριστικοί στις ερωτικές σχέσεις κλπ. Και προσέξτε το. Αυτό, το μόλις πάω να παρασυρθώ από ένα πάθος, σταματάω την ψυχοεκπαίδευση ούτως ώστε να μην έχω τα κίνητρα για να ξεφύγω. Θα ήθελα να διαβάσω και τη σκέψη σας στα σχόλια. Η γνώμη μου είναι ότι η πολλή συντηρητικότητα μας κάνει καταλληλότατα θύματα για να πέσουμε σε παγίδες ανθρώπων με χειριστικότητα, με ναρκισισμό ίσως και παιχτών ή παιχτριών γενικά. Καλή δύναμη φίλοι, φιλιά!